γεότητα χρήσης της μάσκας, τήρησης των αποστάσεων, τακτικού και καλού πλυσίματος των χεριών και απολίμανσης των χώρων στα σχολεία. Η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας και η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ενδιαφέρουσας διαδικτυακής συζήτησης. Στο ερώτημα από λογονέων για καταγγελίες πιέσεων σε γιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ώστε να πιστοποιήσουν παθήσεις στα παιδιά τους για να μην χρησιμοποιούν μάσκες στο σχολείο, ο καθηγητής κ. Ροηλίδης τόνισε ότι οι περισσότερες αιτήσεις για μη χρήση μάσκας είναι ότι το παιδί μου έχει άσθημα και πάλι το τονίζουμε αυτό ότι το άσθημα το οποίο αντιμετωπίζεται σωστά με φάρμακα κτλ. Και αυτά δεν είναι αιτία για να μην χρησιμοποιεί μάσκα το παιδί. Τώρα, ειδικά προβλήματα σαν κάποιο καρδιολογικό, σαν κάτι ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχει το παιδί μια ειδική καρδιοπάθεια και αυτά, θα πρέπει να μιλήσει με τον καρδιολόγο, τον θεράποντα γιατρό, αν μπορεί να φοράει ή δεν φοράει. Βιώνουμε όντως πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μαζί και σε αυτή την προσπάθεια η εκπαίδευση έχει πάρει σαφείς οδηγίες τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από το Υπουργείο Παιδείας, τις οποίες τηρούμε απαρέγκλιτα, γιατί πρωταρχικός σκοπός είναι να διασφαλίσουμε την υγεία των μαθητών παράλληλα με μια εκπαιδευτική διαδικασία που όπου χρειάζεται θα γίνεται εξ αποστάσεως. Στις περιπτώσεις που ένα παιδί εμφανίσει πυρετό ή βήχει έντονα, πολλά τέτοια παιδιά θα σταλούν στον παιδίατρό τους ή στο νοσοκομείο του εφημερεύων, στα εξωτερικά ιατρία, και η αλήθεια είναι απασχολεί αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε. Πάντως από πλευράς σχολείου θα έλεγα ότι η αντιμετώπιση είναι νομίζω μονόδρομος και σαφέστατη. Ένα παιδί που κάνει πυρετό δεν μπορείτε να πει και έχει αυτά τα στοιχεία, έχει και λίγο βήχα, έχει λίγο αυτά τα στοιχεία που μπορεί να είναι COVID, θα το, όπως λένε οι οδηγίες, θα το βάλετε σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο. Έχει οριστεί σε κάθε σχολείο ο άνθρωπος, ο εκπαιδευτικός εκείνος, ο οποίος θα κοιτάξει θα κάνει όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα θα καλυφθούν οι γονείς να το πάρουν από το σχολείο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων θα έχει επιτυχία μόνο εάν γίνει κατανοητή η αναγκαιότητά τους και δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο του φοβού επιβολής, ποινών και προστήμων. Τα παιδιά και ειδικά τα μικρά παιδιά υπακούν πολύ εύκολα. Αρκεί να δουν ανάλογα παραδείγματα εφαρμογής των μέσων ατομικής προστασίας στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και η μάσκα αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό όπλο, θα έλεγα έτσι, το μοναδικό εμβόλιο, μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, κατά της μετάδοσης του ιού στην κοινότητα, ειδικά στους χώρους.